Επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε ιδιαίτερη ένταση όλο αυτό το καιρό και με την κρίση, αλλά ιδιαίτερα με την πανδημία, και επειδή έχουν φορτώσει ένα σωρό θέματα που ήταν υποθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπηρεσιών Εργασία, του ΙΚΑ κτλ. Στις πλάτες μας, κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει γίνει η ζωή μας βάρβαρη. Δουλεύουν πάντα από 60-70 ώρες την εβδομάδα στα γραφεία μας και Σαββατοκύριακα, μας φορτώνουν δημοτικές υποχρεώσεις. Και Σαββατοκύριακα με ανοίγουν οι προθεσμίες, με τις αναστολές, με τις συμβάσεις εργασίας, με ένα σωρό ζητήματα. Και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Ένα ψήφισμα που καταθέσαμε που έχει. Και αυτή την περίοδο επιπλέον προσπαθούν να εφαρμόσουν τα λεγόμενα ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία έχουν ψηφίσει πάνω από 2 χρόνια και δεν είναι έτοιμοι ούτε οι ίδιοι να τα εφαρμόσουν. Και κάθε λίγο δίνουν παρατάσεις. Και εμείς ζητάμε συγκεκριμένα άμεσα αιτήματα μαζί με τα γενικότερα του κλάδου μας. Την αναστολή όλων της εφαρμογής των ηλεκτρικών βιβλίων όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι που να τελειώσει. Μετά, μόνο για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ειδικά μέτρα για τις μικρές επιχειρήσεις να είναι πιο απλή η διαδικασία, γιατί μιλάμε για μια φαραωνική εφαρμογή που δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο. Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν στην Ελλάδα με κάτω από αυτές τις συνθήκες που βρίσκονται οι επιχειρήσεις 10 χρόνια κρίσης και πανδημία. Ειδικά μέτρα φροντίδας και επιχορηγήσεις των λογιστικών γραφείων και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον εξοπλισμό. Και μέτρα υποστήριξης με την δημιουργία κέντρων υποστήριξης των επιχειρήσεων με call desk κλπ. Καμία δημοτική υποχρέωση στα Σαββατοκύριακα. Καθιέρωση του δικαιώματος στην ασθένεια του λογιστή φοροτεχνικού. Όταν αρρωσταίνει κάποιος λογιστής φοροτεχνικός, να έχει δικαίωμα να παρατείνει τις υποχρεώσεις της υγείας του και των πελατών του για όσο διάστημα ασθενείς. Είναι από τα λίγα επαγγέλματα που δεν έχουν το δικαίωμα. Εσύ αρρωσταίνεις και τα τρέχει τα πρόστιμα στους πελάτες που τρέχουν. Σήμερα μαζί με τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους λογιστές στηρίζουμε την πρωτοβουλία και την κινητοποίηση ενάντια στις επιλογές της κυβέρνησης να φέρει εν μέσω πανδημίας μια τέτοια ρύθμιση όπου στόχος τους είναι προφανώς από τη μία να στα πλαίσια του συγχρονισμού του κατσιμανικού να μπορεί να εντοπίζει άμεσα ποιοι κλάδοι έχουν πρωτοβουλία, ποιοι δεν έχουν, να επενδύσει το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς τους εργαζόμενους στηρίζουμε την πρωτοβουλία των ελευθερών επαγγελματιών, των μικρών, όπως είπα και πριν, γιατί για την δική μας ζωή γίνεται λάστιχο. Είμαστε αυτοί που δουλεύουμε 10 ώρα και 12 ώρα, και ειδικά με το νέο νομοσχέδιο και όλες που έρχεται, αυτό τι να γίνει κανονικότητα. Παλεύουμε για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στους λογιστές με δικαιώματα, με ζωή αναξιοπρέπεια, να απαντάει και να πατάει πάνω στις σύγχρονες ανάγκες μας. Συνεχίζουμε και ειδικά σήμερα που είναι και συμπληρώνεται ένας χρόνος πανδημίας. Σήμερα καλούν και το σωματείο μας μαζί με άλλα ταξικά σωματεία και το συλλαλητήριο και το απόγευμα.